Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Σήμερα συζητάμε για τις στενοντίτιδες ή τις στενοντοπάθειες, όπως θέλει ο κύριος Σινοπίδης να τις ονομάζουμε. Συγκεκριμένα τις στενοντίτιδες του ώμου, στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό το έχουμε συζητήσει το θέμα. Θα προχωρήσουμε σε άλλα θέματα τώρα που σχετίζονται πάλι με τον ώμο και είναι ουσιαστικά η ρήξη των τενόντων και πώς θα πούμε ποια είναι τα είδη, οι μορφές τους και πώς αντιμετωπίζονται, τι συμπτώματα δίνουν, πότε δημιουργείται μία ρήξη και τι προβλήματα δημιουργεί. Πρέπει να πω σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανοίξει τώρα τους δέκτες τους, πως είναι κοντά μας ένας πάρα πολύ γνωστός ορθοπαιδικός χειρουργός, εξειδικευμένος χειρουργός όμου και αγκώνος, ο κύριος Χρήστος Σινοπίδης, διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό. Είναι εδώ στη χώρα μας από το 2010. Αυτή τη στιγμή είναι συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μας ενημερώσει για θέματα τα οποία αποτελούν συχνές παθήσεις. Είναι συχνές παθήσεις και ενδιαφέρουν εσάς για να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, κύριε Σινοπίδη, να πούμε τώρα για τις ρήξεις τενόντων. Τι συμβαίνει όταν έχουμε ρήξη τένοντα στην περίπτωση του ώμου, στη συγκεκριμένη περίπτωση? Οι ρήξεις των τενόντων του ώμου, και αυτές παρουσιάζονται, όπως είπαμε και πιο πριν, με πόνο και δυσκολία στις διάφορες λειτουργίες και απώλεια της κίνησης σιγά-σιγά. Αλλά ο πόνος είναι αυτός που θα οδηγήσει τον ασθενή. Απώλεια της κίνησης, γιατί πονάμε τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κάνουμε την κίνηση. Ακριβώς. Είτε σε οριακά στάδια, γιατί οι τένοντες έχουν σπάσει εντελώς. Τώρα, όταν λέμε ότι ένας τένοντας στον ώμο, ο υπερακάνθιος, π.χ., που είναι ο πιο συχνός, έχει κάποια ρήξη, δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος έρχεται με μια μαγνητική, λέει: γιατρέ, εδώ γράφει ρήξη. Τι γίνεται, θα μείνω ανάπηρος. Ναι. Σιγά-σιγά το χέρι μου θα χάσει κάθε λειτουργία. Ναι. Οι ρήξεις στο νόμο, επειδή ο τένοντας, φανταστείτε, είναι σαν μια βούρτσα που μπαίνει μέσα στο κόκαλο, ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο αρχίζει και αποκολλάται. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να σπάσουν κάποιες ίνες μονάχα, όπου αυτό λέγεται μια μερική ρήξη, ή μπορεί να ανοίξει μια τρυπούλα. Εκεί πάμε σε ολικού πάχους ρήξη. Η οποία είναι πιο σοβαρή, μέχρι το να ξεκολλήσει όλος ο τένοντας, που είναι η ακραία περίπτωση. Αλλά όταν λέμε ρήξη, και ο περισσότερος κόσμος μπορεί να έχει μια μερική ρήξη, η οποία είναι άνευ σημασίας, με την έννοια ναι, μεν πονάει, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με τη σωστή φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι όλες οι ρήξεις καταλήγουν σε επεμβάσεις. Σε χειρουργείο που τρομάζει και τον κόσμο. Ακριβώς. Είπατε ότι μπορεί να έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μπορεί να εμφανιστεί μία ρήξη, αν δεν κάνω λάθος, και να μην το γνωρίζουμε ότι έχουμε ρήξη. Ναι, όπως είπαμε, είναι μια φυσιολογική διαδικασία της εκφύλησης. Και ούτε να πονάμε. Ακριβώς. Απλά κάποια στιγμή το βρίσκουμε, το διαγνώσκουμε. Έχει μια μικρή ρήξη η οποία δεν του δημιουργεί πρόβλημα, ούτε καν το ξέρει δηλαδή. Συνεχίζει τη λειτουργία του κανονικά. Τέλεια. Υπάρχουν κάποιες μορφές, κάποια είδη τέλος πάντων, ρήξεων. Από πρακτικής άποψης, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να τις χαρακτηρίσουμε σαν μερικού πάχους ή ολικού πάχους. Το οποίο σημαίνει το ένα έχει λεπτύνει λίγο τένοντας, το άλλο σημαίνει έχει ξεκολλήσει, έχει ανοίξει μια τρυπούλα. Αυτό είναι όσον αφορά τη μορφή. Όσον αφορά την αιτιολογία, οι περισσότερες ρήξεις είναι εκφυλιστικές. Ναι, δηλαδή, αυτό να πούμε. Αυτές γίνονται σιγά-σιγά με τα χρόνια. Εκφυλίζεται ο τένοντας, όπως είπαμε πριν, και αρχίζει και σιγά-σιγά ξεκολλάει. Αλλά μερικές φορές στο έδαφος μιας εκφύλισης έχουμε και κάποιο τραυματισμό. Ναι. Όπου κάποιος έχει πέσει τον ώμο πάνω και δημιουργεί μια τραυματική ρήξη. Αλλά είναι μια οξία ρήξη τότε, η οποία είναι σε έδαφος χρόνιο. Δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργείται. Κύριε Σινοπίδη, μπορούν κάποια άτομα τα οποία, ας πούμε, συγκεκριμένες κατηγορίες θα σας πω, οι παχύσαρκοι άνθρωποι ή άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από αυτοάνωσα νοσήματα, ρευματοειδή αθρίτιδα, που έχουν αθρίτιδα, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβήτη, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα αυτά σε ρήξεις στενόντων? Σχετικά με... Παράδειγμα τώρα λέω κάποιες κατηγορίες. Η παχύσαρκια δεν έχει καμία επίδραση. Όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα, τα διάφορα ρευματολογικά, αυτά όλα τα νοσήματα προδιαθέτουν στο να αναπτύσσουν ρήξεις για ασθενείς. Αυτό έχει να κάνει όμως και πολλές φορές με το ότι παίρνουν χρόνια σκευάσματα ισχυρά φάρμακα, όπως είναι η κορτιζόνη, όλα τα κυταροστατικά, τα οποία διαλύουν τους τένοντες. Αλλά και η ίδια η νόσος έχει επίδραση. Οπότε είναι σε αυτά τα άτομα έχουμε πιο συχνά ρήξεις. Μάλιστα. Όσον αφορά τους διαδηβητικούς, αυτοί αναπτύσσουν μια άλλη κατάσταση, τον παγωμένο ώμο,
το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε σε μια άλλη. Ναι, αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα, δεν είναι. Παγωμένος όμως, έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή για την αστάθεια του ώμου. Ακριβώς. Και για το πρόσθιο, αν θυμάμαι καλά, εξάρτημα του ώμου. Εκεί είναι πιο πολύ για αθλητικές κακώσεις σε νεότερα άτομα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, ναι. Ναι. Και αυτό είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι βγαίνει ώμος. Ακριβώς. Ακριβώς, σε κάποια παιδιά τα. Αλλά όσον αφορά οι ρήξεις, τις ρήξεις αυτές που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ από άποψη αντιμετώπισης ολικού πάχους είναι σε άτομα ηλικίας άνω των 45-50 ετών. Δεν είναι μεγάλη ηλικία τα άτομα τα που υπαθαίνουν ρήξεις. Όχι, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, έλεγα πιο μεγάλη από 40 χρόνια. Τώρα λέω πιο μεγάλη από 50 χρόνια. Ναι. Όσο πάει, το ανεβάζεται. Ανεβάζεται, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν την αιτιολογία. Ουσιαστικά τις αιτιολογίες, γιατί και τις διαχωρίσαμε τις ρήξεις των τενόντων σε εκφυλιστικές και σε τραυματικές. Τώρα, η διάγνωση είναι κατά τον ίδιο τρόπο που γίνονται και ακριβώς. Οι τενόντοπάθειες. Η διάγνωση είναι, όπως είπαμε, κλινική εξέταση, κλινική εκτίμηση, να το συζητήσουμε με τον ασθενή. Του πονάει, τι του πονάει. Ναι. Και από εκεί και πέρα πάμε σε απεικονιστικές μεθόδους. Για τους τέντες, πολύ καλός είτε ο υπέρηχος είτε η μαγνητική τομογραφία, αλλά από εκεί και πρέπει να συνδυάσουμε αυτά που μας λέει η μαγνητική τομογραφία με την κλινική εξέταση. Όπως γιατί είπατε. Πολλές φορές κάνουμε μια μαγνητική, λέει κάποια πράγματα, αλλά αυτά μπορεί να μην έχουν καμιά σχέση με τα προβλήματα του ασθενή και να μπούμε σε λάθος κανάλι. Οι ρήξεις λοιπόν αντιμετωπίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω, και συντηρητικά κάποιες. Εξαρτάται, εσείς το συζητάτε με τους ασθενείς σας και βλέπετε ποια είναι τα συμπτώματα, αν πονάνε ή όχι, και ακολουθείτε μια, από ό,τι καταλαβαίνω, συντηρητική θεραπεία. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και κάποια επέμβαση προκειμένου να βοηθήσουμε τον ασθενή περισσότερο. Ναι. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές που ακολουθείτε εσείς, τι πρέπει να γίνει? Ναι, όπως είπα, όσον αφορά τη συντηρητική αγωγή, κυρίως όλοι χρειάζονται στην αρχή να περάσουν από κάποια περίοδο φυσικοθεραπείας. Όλοι δηλαδή αναγκαστικά περνάνε από να αυτό. Να πόσο καιρό, κύριε Συνοπίδη, η φυσικοθεραπεία για τη ρήξη χρειάζεται να γίνει? Συνήθως γύρω στο μήνα συνολικά και 6 εβδομάδες. Όχι ότι πας κάθε μέρα για φυσικοθεραπεία, αλλά κάνεις ασκήσεις μόνος σου κτλ. Από εκεί και πέρα όμως. Οι ρήξεις αυτές που πρέπει να επέμβουμε χειρουργικά είναι αυτές οι οποίες είτε προκαλούν πολύ έντονο πόνο ή δυσκολία στην κίνηση, είτε είναι ολικού πάχους, δηλαδή έχει ανοίξει τρύπα στον τέντο. Γιατί οι σύγχρονες μελέτες λένε τώρα ότι μπορεί να έχει μια ρήξη, να έχει ανοίξει μια τρύπα στο τέντο, όπως θα δούμε στο βίντεο παρακάτω, και να το αφήσεις. Ναι. Έχεις ένα 40% πιθανότητα αυτή η ρήξη να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια, 3-4 χρόνια. Οπότε, όσο πιο μικρή είναι μία ρήξη, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζεται και τόσο πιο καλά αποτελέσματα έχει χειρουργικά. Γι' αυτό πλέον, ενώ παλιά τις παραμελούσαμε αυτές τις ρήξεις που δεν δημιουργούν συμπτώματα, τώρα τις ρήξεις αυτές που είναι ολικού πάχους, ξαναλέω, όχι τις απλές μερικές ρήξεις, αυτές πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε χειρουργικά. Και η χειρουργική μέθοδος είναι αρθροσκοπικά πλέον. Όπως θα δούμε. Σε αυτό το βίντεο που θα δούμε, τι θα δούμε, για πείτε, γιατί θα έχουμε μια βίντεο. Έχουμε μια ρήξη στον υπερακάνθιο, την οποία την έχω σειράψει αφού έχω καθαρίσει τον τένοντα, έχω κάνει και την ακρομιοπλαστική με κάποια ειδικά εργαλεία και μια ειδική τεχνική. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, να το δούμε αυτό, ναι. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, εξαιρετικό, που πάλι εσείς το παρουσιάζετε, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω δει. Πολύ ωραία. Τέλεια. Να δούμε λοιπόν το βίντεο. Εδώ έχουμε έναν ασθενή με ρήξη ολικού πάχους υπερακανθίου. Βλέπουμε ότι ο τένοντας έχει αποτραβηχτεί από το οστό. Στη συνέχεια προχωράμε με την ακρομιοπλαστική, όπου βλέπουμε το σβουράκι, καθαρίζουμε αυτό που λέμε την άκανθα του ακρομίου και εδώ λιένουμε το ακρόμιο με ένα ειδικό εργαλείο που καθαρίζει τους διάφορους ιστούς από εκεί. Εδώ έχει καθαριστεί η ρήξη. Βλέπουμε τον τένοντα από πάνω, το οστό από κάτω που έχει καθαριστεί και αυτό. Στη συνέχεια μια αρθροσκοπική λαβίδα, μετακινούμε τον τένοντα και εδώ βλέπουμε την άγκυρα. Η άγκυρα είναι αυτή η ειδική συσκευή που χρησιμοποιούμε για να ράψουμε τον τένοντα στο οστό, όπου βλέπουμε το μεταλλικό τμήμα βιδώνει μέσα στην κεφαλή του βραχιονίου, όπου όλο το σπείραγμα εισέρχεται στην κεφαλή και αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις,
ώστε να συγκρατηθεί ο τένοντας στη συνέχεια, όπως θα δούμε σε λίγο, από τα ράματα που υπάρχουν στην άλλη άκρη της άγκυρας. Η συγκεκριμένη άγκυρα φέρει 3 ράματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά και χρησιμοποιούνται για να ραφτεί ο τένοντας ο υπερακάνθιος που έχει σπάσει πάνω στο οστό. Και εδώ πέρα βλέπουμε, σε λίγο θα δούμε, αφού τραβήξουμε τον μεταλλικό εισαγωγέα. Και τώρα βλέπουμε τα ράματα, τα οποία με ειδικά εργαλεία, βλέπετε μια λαβίδα εδώ, τα περνάμε μέσα από τον τένοντα. Όπου εδώ τσιμπάμε τον τένοντα και τον δαγκώνουμε, βλέπετε το μπλε το ράμα έχει περάσει μέσα από τον τένοντα, όπως και τα υπόλοιπα. Και αφού είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο διανομής των ραμάτων, βλέπετε πολλαπλά ράματα ώστε να είναι ισχυρή η σειραφή μας, τότε αρχίζουμε και δένουμε αρθροσκοπικούς κόμπους, οι οποίοι τους δένουμε έξω από τον ώμο και τους εισάγουμε από μικρές οπές μέσα στον ώμο. Και εδώ βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, όπου έχουμε πολλαπλούς κόμπους και ράματα. Ο τένοντας έχει καλύψει όλη την κεφαλή, η οποία κινείται ελεύθερα. Επίσης έχουν καθαριστεί όλες οι συμφύσεις και το ακρόμιο έχει καθαριστεί επίσης με την ακρόμιο πλαστική. Οπότε η κεφαλή κινείται ελεύθερα. Αυτός ο ασθενής τώρα είναι έτοιμος μετά από μερικές εβδομάδες να ξεκινήσει την φυσικοθεραπεία για ένα καλό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή πάνω από όλα υγεία μου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα βίντεο στα οποία πραγματοποίησε ο κύριος Συνοπίδης και τα έχει μοντάρει, μας τα έχει φέρει έτοιμο πραγματικά και είναι εξαιρετική η δουλειά του. Λοιπόν, όχι μόνο αυτή, αλλά και ως χειρουργού, έτσι. Λοιπόν, κύριε Συνοπίδη, είδαμε εδώ την επέμβαση. Επαναλάβετε λίγο ξανά για ποιο θέμα, για τις ρήξεις των τενόντων και συγκεκριμένα αυτή τι ήταν. Αυτή είναι μια αρθροσκοπική σειραφή του τένοντα του υπερακανθίου, όπου ράβουμε τον τένοντα στη θέση του. Δηλαδή, επειδή αυτός ο τένοντας έχει ξεκολλήσει από το κόκαλο, δεν μπορεί να έρθει από μόνος του. Σωστά. Οπότε κάθεται εκεί σιγά σιγά με τα χρόνια, αρχίζει και μεγαλώνει αυτή η ρήξη και ο ασθενής έχει τα προβλήματά του. Τέλει. Οπότε επεμβαίνουμε εμείς, πιάνοντας τον τένοντα αυτόν, καθαρίζοντας τον, καθαρίζοντας την περιοχή και ράβοντας το όπως με τις άγκυρες όπως περιέγραψα, πάνω στο οστό, ώστε να κολλήσει εκεί πέρα. Είναι επώδυνη αυτή η επέμβαση για τον ασθενή, δηλαδή. Γενική αναισθησία. Μπορεί να γίνει, όχι, μπορεί να γίνει είτε με γενική είτε με περιοχική αναισθησία που μου διάζει το χέρι μόνο. Και μάλιστα έχω κάνει ασθενείς και εντελώς ξύπνιους. Τι λέτε, δεν πονούσανε. Δεν πονούσαν και πολλές φορές ο ασθενής έπινε και καφέ με το που έβγαινε από το χειρουργείο. Μερικούς τον κεράσαμε και μέσα στο χειρουργείο. Είστε επιτυχημένος. Εντάξει, έχετε επιτυχία σε αυτά γιατί έχετε κάνει και πολλές επεμβάσεις. Γι' αυτό. Οι 10.000 επεμβάσεις στον όμολο είναι πάρα πολλά. Αυτό, είναι, αυτό που θέλω να τονίσω είναι όπως και με κάθε τι άλλο στην ιατρική, οι επεμβάσεις πρέπει να είναι εξειδικευμένες, να γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί η ίδια επέμβαση δεν είναι η ίδια όταν την κάνει ένας μη εξειδικευμένος γιατρός σε σχέση με έναν εξειδικευμένο. Τώρα, όσον αφορά το μετέπειτα. Ο ασθενής πότε φεύγει, ας πούμε, από το νοσοκομείο. Ο ασθενής μπορεί να φύγει και το ίδιο βράδυ, την επόμενη μέρα το πρωί. Ωραία, γρήγορα. Ακριβώς. Το χέρι του πότε θα το έχει σε απόλυτα καλή λειτουργία, δηλαδή να αρχίσει να τώρα δουλεύει, να. Επειδή το έχουμε ράψει τον τένοντα, πρέπει να το δώσουμε μερικές εβδομάδες να ανασάνει. Ναι. Και γιατί στην αρχή μπορεί να πονάει και λιγάκι παραπάνω, άμα το κουνήσει. Οπότε το έχει σε ένα μαξιλαράκι, όπως το λέμε. Πρέπει να το κινεί, κύριε Συνοπίδη, ή το πρέπει να το έχει σταθερό. Αμέσως αυτό που κάνω στους ασθενείς μου, τους λέω να βγάζουν το χέρι, να το κουνάνε από τον αγκώνα και το χέρι, όχι ψηλά στον ώμο. Όχι ψηλά. Και σιγά σιγά μετά από μια εβδομάδα. Του λέω, άρχισε σιγά σιγά να κάνεις πως ξεσκονίζεις το τραπέζι, τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες είναι ανώδυνες, διατηρούν μια κινητικότητα χωρίς να βάζουν σε πίεση τη σειραφή. Πολύ ωραία. Μετά όμως, μετά από 3 με 4 εβδομάδες, ξεκινάνε φυσικοθεραπείες εντατικές, κινησιοθεραπείες. Θέλει ένα δίμηνο με τρίμηνο για να είναι πολύ πιο λειτουργική. Για να γίνει αποκατάσταση όπως θέλετε εσείς και να είναι ακριβώς λειτουργική. Ναι. Να αποκατασταθεί η ρήξη. Να αποκατασταθεί, ναι, γιατί περιμένουμε τη ρήξη να κολλήσει. Αυτό παίρνει γύρω στις 6 εβδομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά ο τένοντας θα χρειαστεί να πάρει την κίνηση πίσω όμως του, να δυναμώσει. Και μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές και αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την επέμβαση είχαν λειτουργικά προβλήματα. Φυσικά. Και δεν κάναν τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να δυναμώσει πάλι ο τένοντας. Οπότε και μετά όμως θέλει πολύ φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση. Ναι. Μάλιστα.
Τώρα, υπάρχουν όμως, ίσως, κύριε Συνοπίδη, και κάποιες παραμελημένες περιπτώσεις ρήξεων που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις? Υπάρχουν. Αυτό εξαρτάται κυρίως κατά πόσο εκφυλισμένος είναι ο τέντας. Αν ο τέντας του είναι σαν ένα χαρτί, αν έχει εκφυλιστεί τόσο πολύ, πώς να το πιάσει, να το ράψει, να βάλεις ράματα κτλ. Και αυτό οφείλεται συνήθως στο ότι πολλοί ασθενείς πρώτον τα παραμελούν, τα αφήνουν για χρόνια. Άσχετα αν πονάνε, δεύτερο, δηλαδή παίρνουν φλεγμονώδιο, όλα αυτά. Και επίσης οι πολλές κορτιζόνες, πολλές ενέσεις κορτιζόνες τους καταστρέφουν τους τέντες. Δηλαδή οι πολλές ενέσεις κορτιζόνες μόνο καλές δεν είναι σε αυτή την περίπτωση. Άντε να γίνει μια-δυο φορές. Και πόσο συχνά γίνονται αυτές οι ενέσεις? Έχω χειρουργήσει και ασθενείς που μου είπαν είχαν κάνει 6-7 ενέσεις. Οπότε για να σειράψουμε ένα τέντα πρέπει να υπάρχει ο τέντας εκεί πέρα, να τον ξεκολλήσω, να τον φέρω στη θέση του, να τον κινητοποιήσω για να επιτύχω την ρήξη και την επούλωση. Ή έστω και μια μερική σειραφή είναι πολύ καλύτερα από το να είναι εντελώς ο τέντας έτσι σε ρήξη. Αλλά αυτό πρέπει και ο ασθενής να το σκεφτεί από τη μεριά του, να μην τα αφήνουν να χρονίζουν. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος, εκφυλίζεται και ο μυς. Οπότε αν ο μυς σου έχει εκφυλιστεί, αντικατασταθεί με λίπος, ό,τι στο τέντα και να ράψεις, μετά δεν έχεις τα αποτελέσματα τα οποία θέλεις. Παρ' όλα αυτά, κύριε Συνοπίδη, εσείς, επειδή έχετε πολλά περιστατικά και μεγάλη εμπειρία, βλέπετε ότι ο κόσμος αποφασίζει να κάνει επεμβάσεις στις ρήξεις τις οποίες έχει? Το παίρνει απόφαση, ας πούμε, για να αποκαταστήσει τις βλάβες του? Αρχίζει και το δέχεται αυτό, γιατί ξέρω ότι πονάει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω. Όταν το 99 πρώτο συζητούσα και έδειχνα αρθροσκοπίες όμως στην Ελλάδα σε συναδέλφους εδώ. Φαινόταν λίγο. Όλοι μου λέγανε, ξέρεις, καλά μας τα λες, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα. Ναι. Και τώρα, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα χειρουργούνται δεκάδες ανά την Ελλάδα τέτοια περιστατικά. Χειρουργούνται πολλά περιστατικά. Έχουν μάθει πλέον να τα αναγνωρίζουν, να τα πιάνουν, να τα διαγνώσουν σε σωστή χρονική στιγμή, αλλά και ο κόσμος πλέον θέλει να έχει μια ποιότητα ζωής. Γιατί οι επεμβάσεις που κάνουμε αυτού του τύπου μας βελτιώνουν πολύ την ποιότητα της ζωής. Αυτός είναι ο λόγος. Φυσικά. Δεν επιτρέπεται σε αυτόν τον αιώνα να πονάμε, έτσι, 21ο αιώνα, να πονάμε και να αφήνουμε τον εαυτό μας να παραμεληθεί. Προσπαθούμε να μειώσουμε σημαντικά τον πόνο των ασθενών μας, αν όχι να τον εξαφανίσουμε. Θα ρωτήσω κάτι άλλο, τελευταίο, γιατί κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αν τυχόν και γίνει αυτό το πρόβλημα σε κάποιο παιδάκι, που έχει πάθει κάτι από ένα αθλητικό ατύχημα, από ένα τροχαίο, μπορεί να γίνει αποκατάσταση και σε μικρό παιδί? Συνήθως τα παιδιά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή δεν εμφανίζουν ρήξεις. Σπάνιο είναι να εμφανίσει ένα παιδί ρήξη. Θα ξεκολλήσει το κοκαλάκι του κτλ. Ναι. Εκεί πρέπει να ασχοληθεί με τον κατάλληλο παιδό ορθοπαιδικό. Μάλιστα. Περισσότερο οι ανήλικες. Αλλά πιο, έχουμε δει σε νέους αθλητές 18 χρονών, 20 ρήξη, τραυματικού επίπεδου, μορφής τέλος πάντων να ρίξω. Ναι. Και πολλοί που έχουν πάρει διάφορα αναβολικά και τα λοιπά και σπάνε τους τέντες νωρίς. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή να το ακούν οι αθλητές και αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ότι όσοι παίρνουν αναβολικά αυτό έχει επιπλοκή και στους τέντες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι να το ακούσουν αυτοί που τυχόν το κάνουν, γιατί είναι λάθος. Καταστρέφουν, εννοείται για αυτούς που οι οποίοι είναι... Και καταστρέφουν εκτός από τους τένους και την καρδιά τους και τα άλλα βασικά όργανα. Τώρα, όταν μια ρήξη πλέον δεν ράβεται, εξελίσσεται σε αρθρίτιδα, εκεί πλέον μιλάμε για άλλες τεχνικές, όπως είναι η αρθροπλαστική, σε πιο ηλικιωμένα άτομα. Ναι. Όπου εκεί μπορούμε να τους απολλάξουμε από τον πόνο και να βελτιωθεί και η κίνησή τους. Υπάρχει λύση δηλαδή και για αυτούς ουσιαστικά. Λίγο άτομα που δεν ράβεται ο τένος, έχουμε διάφορες μεταφορές τενόντων, όπου είναι μεγάλες όμως επεμβάσεις και άλλες φορές δουλεύουν, άλλες φορές δεν δουλεύουν. Μεταφορές αυτό, τενόντων, τι, μοσχευμά, μπορούμε να πάρουμε τένοντες από την πλάτη, να τους μεταφέρουμε στον ώμο. Του ιδίου κυρίως. Τα μοσχεύματα ακόμα δεν έχουν τόσο καλά αποτελέσματα. Άρα υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Οι ειδικοί ξέρουν τις λύσεις. Αλλά η καλύτερη λύση είναι να αντιμετωπιστεί στη σωστή στιγμή. Σωστή στιγμή και να υπάρχει πρόληψη από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή να προλάβουμε πριν γίνει η ρήξη. Είτε τένοντοπάθεια ρήξη και μετά στη συνέχεια. Να μην υπάρχει παραμέληση και να προλαμβάνουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εύχομαι να τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή σε σχέση με τον παγωμένο ώμο, όπως είπαμε, και την αστάθεια του ώμου ή το πρόστιο εξάρτημα. Σήμερα μιλήσαμε για τις τενοντίτιδες, όπως θέλει να λέει ο κύριος Συνοπίδης, για τις τενοντοπάθειες και τα προβλήματα που δημιουργούν, τις μορφές, πότε έχουμε ρήξει και πώς όλα αυτά θεραπεύονται είτε συντηρητικά είτε με τις κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5, σε επανάληψη την Τρίτη και την Πέμπτη στις 3.
εσείς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μπερδεύω τα λόγια μου, γιατί πραγματικά εδώ πέρα με πιέζουν πάρα πολύ, γιατί έχει μετά ζωντανή εκπομπή. Γεια σας.